Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Με μεγάλες απώλειες άνοιξαν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και το χρηματιστήριο Αθηνών στον απόϊχο του θεσινού mini crash που σημειώθηκε στη Wall Street. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Μιλάμε για μια μαύρη εβδομάδα στις αγορές, η οποία ξεκίνησε με πολύ μεγάλη πτώση κυρίως χτες το βράδυ στην Wall Street και συνεχίζεται όμως και σήμερα και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις αγορές αλλά και ευρύτερα για τα δημοσιονομικά θέματα. Από τα χθεσινά, έφτασε ο δείκτης Dow Jones στην Νέα Υόρκη να χάνει μέχρι και 6% ενώ συνεδριακά για να κλείσει με απώλειες άνω του 4%. Έχασε και τις 25.000 μονάδες που είναι ένα ψυχολογικό όριο και μάλιστα σε επίπεδο μονάδων, όχι σε επίπεδο ποσοστίου, αλλά σε επίπεδο μονάδων κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες στην 121 χρόνια της ιστορίας του. Γιατί ακριβώς ήταν πάρα πολύ ψηλά, οπότε φτάνοντας να χάνει πάνω από 1.500 μονάδες ενώ συνεδριακά, έγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες στην ιστορία του. Όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, αυτή η πτώση ήρθε και στην Ευρώπη. Χτύπησε και πολύ έντονα και το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο είχε καταγράψει άνοδο τις τελευταίες συνεδριάσεις. Έτσι, χτες κλείσαμε με απώλειες περίπου 2,5%. Σήμερα οι απώλειες είναι της τάξης του 3,5%. Πρόκειται προφανώς και για κατοχήρωση κερδών. Όμως το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί η κυβέρνηση είχε στα σκαριά αυτές τις μέρες την έκδοση του επταετούς ομολόγου. Ήταν κομβικό σημείο για να δείξει ότι υπάρχει μια ήρεμη και απρόσκοπτη επιστροφή στις αγορές. Όμως με τέτοιες συγκυρίες πάρα πολύ δύσκολα μπορείς να αντλήσεις χρήματα από την διεθνή αγορά. Περίμενε η κυβέρνηση ότι θα κρατούσε το θετικό κλίμα κάποιες μέρες ακόμα ώστε να προσελκύσει επενδυτές. Οπότε αναγκάστηκε να αναβάλει, όχι να ακυρώσει, αλλά να αναβάλει την έκδοση του ομολόγου. Είναι αυτή τη στιγμή στη λεγόμενη pre-market. Γίνονται συζητήσεις με επενδυτές, αλλά περιμένουν να βρουν μια καλύτερη χρονική συγκυρία. Υπάρχει δυνατότητα και δεν είναι κάτι ασυνήθιστο αυτό. Όταν δεν θες να βγεις σε μια έκδοση, όταν οι αγορές είναι όλες στο κόκκινο, προτιμάς να κοπάς η μπόρα και να δεις πώς θα κινηθεί. Αλλά σίγουρα αυτό δεν βοηθάει καθόλου τον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Να πούμε επίσης ότι η πτώση επηρέασε και μια σειρά από άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως για παράδειγμα και το πετρέλαιο που ενώ είχε καταγράψει ράλι τις τελευταίες εβδομάδες, τώρα φαίνεται να χάνει ένα μέρος των κερδών του. Και χωρίς να είναι άμεσα συνδεδεμένο, βλέπουμε και πάρα πολύ μεγάλη πτώση να συνεχίζεται στα κρυπτονομίσματα. Δεν λέω ότι η πτώση στο Wall Street έφερε πτώση στο Bitcoin, όμως βλέπουμε τα κρυπτονομίσματα πλέον να έχουν χάσει ένα πάνω από 60-70% της αξίας τους σε διάστημα ενός μήνα. Από τα πολύ ψηλά για τον Bitcoin που έφτασε σχεδόν τα 20.000 δολάρια πέρυσι το Δεκέμβριο, τώρα μιλάμε για ένα το κρυπτονόμισμα το οποίο βρίσκεται κάτω από τα 7.000 δολάρια, δείχνοντας ότι γενικότερα η διάθεση για ρίσκο των επενδυτών είναι σαφώς πιο μειωμένη. Μένει να δούμε πώς θα κινηθούν οι αγορές τις επόμενες ημέρες.